Προσπαθήσω να είμαι σύντομος, δεν θα χρειαστώ ούτε καν 15 λεπτά, γιατί έχουν ερωτηθεί πολλά. Θα ρωτήσω και πράγματα της πιο πρόσφατης περίοδου, δηλαδή και μετά το 2014. Και γιατί θεωρώ ότι η Επιτροπή μας έχει ένα ρόλο, εκτός από τη διερεύνηση των διαφόρων σκανδάλων του παρελθόντος, να προτείνει και διάφορες, έτσι, ας το πούμε, θεραπείες των παθογενειών. Και νομίζω ότι σε αυτό μπορείτε να παίξετε έναν μεγάλο ρόλο ως ο ισχύον υφυπουργός υγείας. Ή αναπληρωτής. Αναπληρωτής. Συγγνώμη. Όχι. Ούτε εγώ. Πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το... Ακούσαμε και την περασμένη φορά που λέγατε για την κυρία Λίνα Νικολοπούλου της Mindwork, την σύζυγο του κυρίου Στουρνάρα, με τα σεμινάρια, με τα συνέδρια, με την εταιρεία της κτλ. Πιστεύετε ότι αν ερχόταν ως μάρτυρας θα μπορούσε να συνεισφέρει στην Επιτροπή μας? Αυτό θα το κρίνετε εσείς. Εγώ την άποψή μου την είπα. Και την είπα πολύ καθαρά, ναι, πολύ σταράτα. Και, οποία για είναι... πρώτη, και για την πρώτη σύμβαση. Ότι κακώς πήρε πρώτον τη σύμβαση αυτή που αφορούσε το προληπτικό πρόγραμμα για τον καρκίνο, όπου ουσιαστικά ήταν υγειονομικά μηνύματα τα οποία έπρεπε να προβληθούν δωρεάν. Και δεύτερον, έγινε πρακτικά απευθείας ανάθεση της διοργάνωσης του eHealth Forum που διοργάνωνε κάθε φορά η χώρα που είχε την Προεδρία, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που από τη στιγμή που η χρηματοδότηση αυτής της διοργάνωσης έγινε και με ευρωπαϊκά χρήματα, έπρεπε να γίνει διαγωνισμός και όχι απευθείας ανάθεση. Οπότε θα είχε νόημα να έρθει να μας τα εξηγήσει αυτά στην Επιτροπή, πιστεύετε? Εγώ νομίζω ότι το νόημα είναι, το μεγαλύτερο απ' όλα, είναι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος που γίνεται από τους αγγελείς για αυτές τις υποθέσεις. Γιατί η κυρία Ράικου, τις συγκεκριμένες υποθέσεις που αφορούσαν την κυρία Στουνάτ, είχε βγάλει στην πάντα. Γιατί δεν είχε το όνομα των μελών του Δουσού που είχαν συνεδριάσει εκείνη την ημέρα για να αναθέσουν. Επειδή στην Επιτροπή μας έχουμε καλέσει και άλλες φορές ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται. Καλέστε όποιους θέλετε. Δεν έχω κανένα. Εγώ θα σας πω ποιους θα καλέσετε. Καλέστε όποιους θέλετε. Ναι. Δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι θεωρώ ότι με αυτά που μας έχετε πει, ότι επί των προηγούμενων κυβερνήσεων ήταν προβληματική η στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κελπνό. Σωστά? Αν δείτε τις διαδοχικές συνθέσεις από τον κύριο Χατζάκη, την κυρία Κρεμαστινού, τον κύριο Σαρόγλου κτλ., υπήρχαν αξιόλογοι επιστήμονες μέσα στο Κελπνό, είναι προφανές, έτσι. Υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήταν κομματικά στελέχη. Υπήρχε εκπρόσωπος της Εκκλησίας, εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά θεωρώ ότι η πραγματική εξουσία, πέρα πιθανώς τον κύριο Χατζάκη, ήταν στο μηχανισμό του κυρίου που είχε στήσει ο κύριος Παπαδημητρίου, ο οποίος είχε και απευθείας συνδιαλλαγές και με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία και πουλούσε τις εξυπηρετήσεις με τον τρόπο που ήξερε να το κάνει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έχει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο απλά προεδρεύει, έτσι. Και δεν τους θεωρώ όλους το ίδιο αφελείς και από αυτούς που ήταν μέσα στα διάφορα διοικητικά συμβούλια, έτσι. Αλλά προφανώς πιθανά και κάποιοι από αυτούς τσιμπούσαν να κάνουν κομματάκι της πίτας, κάνουν προγραμματάκι, κάνουν τέτοιο. Αυτό δηλαδή, που αναφέρεται. Τώρα μου δίνεται μια ευκαιρία, ας πούμε, με τον Μητροπολίτη Κεσαριανής τώρα, έτσι. Ο οποίος πήρε τρεις διαδοχικές, 800 χιλιάρικα, ας πούμε, για να κάνει εξετάσεις στο εργαστήριο της Αντιπροέδρου, που ήταν η Αντιπρόεδρος. Πες την τώρα. Κόλλησε το κεφάλι μου τώρα. Που ήταν και αυτή μέλος του Δουσού του Κελπνό. Με ενδιαφέρει περισσότερο συμβουλίου. Αυτό που λέτε για τα κομματικά στελέχη, ότι υπήρχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό σταμάτησε από τότε που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία? Αν δείτε τη σύνθεση που υπάρχει σήμερα στο Δουσού του Κελπνό, κανείς δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Οργανωμένο μέλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κανένας. Ο κύριος Κουνέλης, έτσι, που ήταν στην πρώτη θητεία, που ήταν συνεργάτης του κυρίου Κουρουμπλή. Μιλάω για το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υπάρχει τώρα. Κανείς δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολιτικές πεπιθήσεις, συμφωνούν με το πολιτικό σχέδιο το οποίο έχουμε για την ανάταξη δημόσιας υγείας. Έτσι. Ο κύριος Κουνέλης. Από εκεί και πέρα, ακούστε με, ναι, για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Εγώ δεν είμαι εναντίον των κομματικών προτιμήσεων. Και εννοείται ότι και σε κάποιες θέσεις
Προφανώς θα βάλεις και ανθρώπους που είναι και κομματικοί. Απλά το κελπνό είναι ένας μηχανισμός ο οποίος είναι κατά βάση. Εμείς θέλουμε να του δώσουμε ένα περιεχόμενο και αυτό είναι το και το θέμα. Πιο επιστημονικό. Πιο επιστημονικό, ακριβώς. Ακριβώς. Διότι ο κύριος Κουνέλης δεν συνέπειπτε με αυτό το προφίλ, φαντάζομαι. Γι' αυτό τον αλλάξατε. Πέρτο τώρα με τον κύριο. Βρήκε τον κύριο Κουνέλη. Να πιάσω κι εγώ τον Μπίνι από παλιά, να πιάσω όλα τα στελέχη που έχουν βάλει. Τώρα βρήκε τώρα τον κύριο Κουνέλη. Ξέρετε γιατί το λέω. Κουνέλη, γιατί το λέω. Λοιπόν, γιατί όταν μιλάμε για το ηθικό πλεονέκτημα, εγώ είμαι περισσότερο του θεσμικού πλεονέκτηματο. Δηλαδή να βάζουμε να μην υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και να το λέμε και από τη μία, να το λέμε και από την άλλη. Κύριε Μαυροτά, να σου πω ένα πράγμα. Το θεσμικό πλεονέκτημα, το θεσμικό πλεονέκτημα γενικώς, δεν πανάκι. Τα θεσμικά αντίβαρα. Γιατί κοιτάξτε, ξέρετε κάτι. Όλα τελικά τα κάνουν οι άνθρωποι. Συμφωνώ. Τελικά τα κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι. Και πρέπει να έχουμε τις ασφαλιστικές δικλείδες λοιπόν, ώστε να μην βάζουμε σαφώς και πρέπει να έχουμε τις ασφαλιστικές δικλείδες. Αλλά όσες ασφαλιστικές δικλείδες και να βάλουμε, έτσι. Αν ο άλλος δεν είναι τίμιος και δεν λειτουργούν και οι παραδίπλα μηχανισμοί, θα κλέψει. Την ιστορία. Δηλαδή, μην το απολυτοποιούμε. Όχι, έτσι, απλώς γιατί ξέρετε πρέπει κάτι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα μου δίνετε την αφορμή για μια γενικότερη κουβέντα για κάποια πράγματα. Έτσι. Υπάρχουν, γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των διαδοχικών εγκρίσεων, προκειμένου ένας Δήμος να πάρει ένα έργο κτλ. Κτλ. Είχε χτυπηθεί η διαφθορά ποτέ. Άρα δεν ήταν πολύ καλή η μηχανισμή. Ναι, δεν είναι μόνο το θεσμικό κομμάτι. Είναι τελικά το περιεχόμενο της πολιτικής που εφαρμόζεις, ποιον εξυπηρετεί. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το κριτήριο. Απλώς, άμα το είναι μόνο θέμα προσώπων, άμα φύγουν τα πρόσωπα, όχι, δεν το βάζω πρέπει μόνο να συνεχίσουμε όχι, να δεν έχουμε το βάζω μόνο θέμα προσώπων. Mm. Το βάζω όμως και θέμα πολιτικής. Διότι όταν εμένα με νοιάζει, ακούστε κύριε Μαυροτά, όταν εμένα με νοιάζει να υπηρετήσω ένα σχέδιο στο οποίο όλοι οι ανασφάλιστοι της χώρας μου θα έχουν υγειονομική κάλυψη την ώρα της ανάγκης σε επίγουσα φάση αλλά και σε χρόνιο τους πρόβλημα, πρέπει να εξοικονομήσω χρήματα για να τους καλύψω. Εάν η πολιτική μου επιλογή είναι ότι δεν με νοιάζει και υπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας, δεν εξοικονομώ κανένα χρήμα. Δηλαδή η τιμιότητα είναι συνάρτηση του πολιτικού περιεχομένου αυτού του οποίου εφαρμόζεις. Έτσι. Δεν διαφωνώ. Είναι συνάρτηση. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν είναι γενικός και αορίστος. Όχι, έτσι. Εδώ φάγα ένα σκασμό λεφτά στο όνομα μελετών, να φτιάξουμε αρχεία νεοπλασιών, να κάνουμε, να δείξουμε κτλ. Κολοκύδια με τη ρίγανη όλα. Έτσι. Πήρανε, δηλαδή μισό λεπτό, πήρανε το χρήμα από τον αντικαρκινικό έρανο με εντολή Αβραμόπουλου και τι το κάνανε. Μελέτες. Εμείς σας βρήκαμε αδιάθετο το υπόλοιπο και το κάναμε. Μηχανήματα στα αντικαρκινικά νοσοκομεία. Και μάλιστα με τιμές που βάλαμε ταβάνι προϋπολογισμού τουλάχιστον 30% παρακάτω από αυτό που μέχρι πρόσφατα έβγαιναν διαγωνισμοί. Είναι άλλο το πολιτικό σχέδιο του ενός και άλλο η ατομική ιδιοτέλεια των άλλων. Αυτή είναι η ιστορία. Οπότε, έτσι, ακόμα και για να εξυπηρετηθεί αυτό το σχέδιο, όπως λέτε, χρειάζεται να υπάρχουν έτσι. Ναι, θέλει και πολιτικά όντα. Θέλει και πολιτικά όντα, κύριε Μαυροτά. Θέλει και πολιτικά όντα. Θέλει και πολιτικά όντα που να είναι και επιστήμονες. Έτσι, δεν υπάρχει τέτοιο. Δηλαδή, μην βγάζουμε σπηριά στην έννοια του ότι μπορεί να είναι επικεφαλής ενός νοσοκομείου ένα πολιτικό στέλεχος το οποίο έχει τις γνώσεις για να το υπηρετήσει. Μην τρελαθούμε, έτσι. Γιατί έχουμε δει όλοι αυτή η υποτιθέμενη ουδετερότητα. Δεν υπάρχει τεχνοκρατική ουδετερότητα, κύριε Μαυροτά. Δεν υπάρχει. Σας άκουσα να λέτε στην Επιτροπή μια φορά. Δεν υπάρχει τεχνοκρατική ουδετερότητα. Έτσι. Ακόμα αν το θέλετε, δεν υπάρχει ουδετερότητα στην επιστημονική έρευνα. Τι μελετάς. Ναι, αλλά υπάρχουν, έτσι, κάποια αντικειμενικά κριτήρια με βάση τα οποία κάνεις και κάποιες επιλογές. Δηλαδή, για να σου πω κάτι, κύριε Μαυροτά. Βάλετε υποδιοικητή στο νοσοκομείο της Σαντορίνης έναν σύμβουλό σας, ο οποίος δεν είχε, ας το πούμε, τις σπουδές πάνω στο συγκεκριμένο. Είναι μηχανολόγος μηχανικός, ήταν για παραπάνω από 1,5 χρόνο συνεργάτης μου. Έχει παρακολουθήσει το σύνολο της διαδρομής του νοσοκομείου από το ξεκίνημά του, το στήσιμό του, και όλο το Αιγαίο
Αιγαίο και τα νοσοκομεία του Αιγαίου και σαφώς και εκπαιδεύτηκε σε ένα αντικείμενο. Γιατί, κύριε Μαυρωτά, εσείς ξέρατε δηλαδή, δεν χρειάζονται οι σχολές, χρειάζεται να κάποιος να εκπαιδεύεται δίπλα σας. Μισό λεπτό. Εσείς ξέρατε, μισό λεπτό για να πούμε, γιατί ξέρετε, το τραβάτε στα άκρα αυτή η αντίληψή σας και ως πολιτικός χώρος. Ναι. Έτσι, ακούστε με, δεν υπάρχει ουδέτερη επιστήμη, δεν υπάρχει ουδέτερη έρευνα, δεν υπάρχει ουδέτερος τεχνοκρατισμός. Όλα υπηρετούν ή δεν υπηρετούν συγκεκριμένα πολιτικά και κοινωνικά συμφέροντα με βάση τα σχέδια που είναι ταγμένα τα υπηρετήσουν. Τα οποία είναι και υποκειμενικά. Συμφωνούμε. Λοιπόν, ακούστε με. Όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε. Γιατί εσείς μπορεί να λέτε κάτι, εγώ μπορεί να λέω κάτι άλλο. Είναι υποκειμενικό. Δεν υπάρχει αντικειμενικό σε αυτό. Υποκειμενική είναι η κατανόηση της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα είναι αντικειμενική. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και αν θέλετε να το πάμε και πιο πέρα και να σας το πω και λίγο και πιο επιστημονικά, γιατί έχω ακούσει διάφορα το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει ουδέτερη έρευνα. Τα προηγούμενα χρόνια, μισό λεπτό κύριε Μαγκούτα, τα προηγούμενα χρόνια, μου την επιστήμη υπάρχει, τα προηγούμενα χρόνια, ο κύριο, μιλάμε για τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2000, πού στρεφόταν, δεν ξέραμε ότι για να χτυπήσουμε την κακοήθεια έπρεπε να πάμε στον πυρήνα του κυτάρου, στο DNA, να στοχεύσουμε θεραπείες. Ναι. Δεν το ξέραμε από τότε αυτό. Το ξέραμε. Χρηματοδοτούνταν τότε οι θεραπείες αυτές? Όχι. Τι βγάζαν τότε? Δηλητήρια, τα χημειοθεραπευτικά. Ναι. Η επιλογή ήταν τυχαία. Η επιλογή ήταν τυχαία τότε. Ήταν πολιτική επιλογή και αυτό. Όταν ανελήθη το γονιδίωμα από κρατικά χρήματα, με τον Κλίντον και με την ιστορία, και αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε περισσότερο πώς γίνεται με το γονιδίωμα και το DNA, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε κάποιες γονιδιακές θεραπείες που τώρα τις μεταφράζουμε σε κέρδος. Τώρα δηλαδή που γίναμε ικανοί, θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει 20 χρόνια αν αντί να χρηματοδοτούν οι φαρμακοβιομηχανίες τα δηλητήρια των χημειοθεραπευτικών, στρέφαν αλλού την ερευνητική τους δαπάνη. Αλλά είχαν επενδύσει, είχαν οικονομήσει, ήταν πολιτικό το ζήτημα. Δεν υπάρχει ουδέτερη έρευνα, ούτε ουδέτερη επιστήμη. Δεν υπάρχει, έτσι. Επιτρέψτε και αν θέλετε να το πάμε και σε πολλά πράγματα και με τη χειρουργική, και με πάρα πολλά άλλα. Ξέρετε τώρα τι συμβαίνει και με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος τίνει να αντικαταστήσει και το χέρι κτλ. Χωρίς να είναι σε πάρα πολλές περιπτώσεις και σήμερα από τα παλιά τραβηγμένα είναι ορισμένα πράγματα. Εγώ αυτό και το ξέρετε. Άρα υπηρετεί κέρδος. Αυτό που έθεσα εγώ έχει να κάνει με το γεγονός ότι, για παράδειγμα, τα αντικειμενικά κριτήρια και την ουδετερότητα της επιστήμης έχουν να κάνουν ότι πρέπει να αποδεχθούμε όλοι μας ότι για κάποιες θέσεις θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, να βάζουμε κάποια κριτήρια και αυτά να τα τηρούμε. Γιατί εσείς που σήμερα, ξέρω εγώ, μπορεί να είσαστε ένα ηθικό στοιχείο και να πείτε ότι ο συνεργάτης μου είναι καλός γιατί του έχω εμπιστοσύνη κτλ. Τελειώνει η θητεία σας και φεύγετε. Αύριο μπορεί να έρθει κάποιος άλλος. Δεν θα πρέπει να έχετε φτιάξει ένα μηχανισμό τέτοιο ότι με βάση τα κριτήρια που θα επιλέγονται να μην έρθει, ας το πούμε, κάποιος άλλος ο οποίος μπορεί να μην είναι το ίδιο ηθικός? Λοιπόν, ακούστε με. Υπάρχει και αυτό που λέει ο Σάκης με το Μητρό Διοικητικών Στελεχών κτλ. Δεν ήταν ο συγκεκριμένος από εκεί. Λοιπόν, όχι, προφανώς. Ναι. Ακούστε με. Επαναλαμβάνω και σε αυτό έχω συγκεκριμένη άποψη και αντίληψη. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια διαδικασία μετάβασης. Έτσι. Και το αν θα συνεχίσουμε να ζούμε αυτή τη μετάβαση θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Κλείνει ένας ιστορικός κύκλος μετά τη μεταπολίτευση που ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης χρεοκόπησε τη χώρα. Μας έβαλε στα μνημόνια. Το συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης είχε συγκεκριμένες παραμέτρους που αυτό απαρτιζόταν, έτσι. Τελικά μείωση της αγροτικής παραγωγής, άνοδο των υπηρεσιών, αποβιομηχάνηση, πολλές υπηρεσίες κτλ. Διόγκωση του κρατικού τομέα. Διόγκωση του κρατικού τομέα σε έναν βαθμό, που ήταν το αντάλλαγμα, που αν το θέλεις ήταν ο τρόπος με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε το δικό του κεντρικό μηχανισμό. Γιατί πήρε ένα κομμάτι σε αμογενής Ελλάδας που ήταν στην απέξω και το έβαλε στο δημόσιο, αλλά έφτιαξε και υπηρεσίες, για να μην τα ξεχνάμε όλα, γιατί δεν υπήρχε τίποτα πριν.
γιατί δεν υπήρχε τίποτα πριν σε πολλά πράγματα. Το μοντέλο αυτό όμως, το οποίο έχει συστατικά του στοιχεία, το πελατειακό κράτος και την παραοικονομία, χρεοκόπησε τη χώρα. Αυτή τη στιγμή πάμε, κλείνει τον κύκλο του. Κλείνει τον κύκλο του. Και ζούμε τη διαδικασία της μετάβασης. Εμείς λοιπόν, σαν ΣΥΡΙΖΑ και με τη συνεργασία των ΑΝΕΛ, έχουμε επιλέξει το εξής πράγμα. Ότι πρέπει να χτυπήσουμε αυτό το οποίο μας έφερε εδώ. Αυτό κάνουμε σήμερα. Δηλαδή, να αποκαλύψουμε τις λαμογές, τα αμαρτήματα, τη ληστεία του παρελθόντος και να τιμωρηθούν. Ναι, αλλά να μην κλείσουμε τις τρύπες του συστήματος. Δεύτερο, να χαράξουμε ένα άλλο δρόμο, ο οποίος δεν θα μας ξαναοδηγήσει στη χρεοκοπία. Και αυτό το σχέδιο που λέμε της παραγωγικής ανασυγκρότησης, ακούστε με, αυτό το σχέδιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης δεν περνάει από το μοντέλο το προηγούμενο. Δηλαδή, αν έχετε προσέξει, και ο Σκουρλέτης και ο Χαρίτσης αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούν και φτιάχνουν προγράμματα για να χρηματοδοτήσουν δεκάδες χιλιάδες μικρά και μεσαία έργα, τα οποία θα αυξήσουν την προστιθέμενη αξία που παράγεται στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό είναι σε ασυμφιλίωτη αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο, το οποίο έπαιρναν λίγοι πάρα πολλά και οι πολλοί καθόλου. Ναι, τώρα παίρνουν οι πολλοί, προσπαθούμε αρκετά. Αυτό είναι πολιτική επιλογή. Αυτό δεν το υπηρετεί γενικά ένας τεχνοκράτης. Το υπηρετεί ένας επιστήμονας τεχνοκράτης που έχει και πολιτική άποψη ότι έτσι θα βγούμε από την κρίση και δεν θα ξαναγυρίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν, πέρα από την επιστημονική γνώση, εγώ θεωρώ σαφέστατα, χρειάζεται η συμφωνία με το πολιτικό σχέδιο εξόδου της χώρας από αυτό το πράγμα το οποίο είχαμε μπει τα προηγούμενα χρόνια. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έχετε αναφερθεί πολλές φορές στα συνεργεία φύλαξης και καθαριότητας, θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν καλοί επαγγελματίες σε αυτόν τον τομέα? Υπάρχουν. Αλλά ξέρετε κάτι, στον καπιταλισμό και στον σκληρό ανταγωνισμό δεν υπάρχει η απόλυτη έννοια της ηθικής. Γιατί ο άλλος, για να πάρει τη δουλειά, θα δώσει πιο μεγάλη μίζα. Για να δώσει πιο μεγάλη μίζα, πρέπει να βιάσει πιο πολύ τους εργαζόμενούς του. Μειώνοντας τους μισθούς, αλλάζοντας το, καταργώντας εργασιακά δικαιώματα κτλ. Έτσι. Είναι νόμος ανάπτυξης του καπιταλισμού ο ανταγωνισμός, η ανηθικότητα και το, πώς το λένε, το χτύπημα των εργατικών δικαιωμάτων. Δεν είναι κάτι το ουδέτερο. Όχι, έτσι, θέλω για να μην ξεχνιόμαστε. Δηλαδή. Δεν μπορεί να υπάρχουν και καλοί εργοδότες σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν. Γιατί, αλλά ξέρετε κάτι. Δεν τους τσουβαλιάζουμε, κύριε Μαυρωτά. Δεν τους τσουβαλιάζουμε, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του τσουβαλιού αυτό είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Yeah. Πώς θα γίνει δηλαδή, στη συντριπτική πλειοψηφία των 73-74 νοσοκομείων που διώξαμε τους εργολάβους είτε σε όλα είτε στα περισσότερα συνεργεία, έχουμε κάνει εξοικονόμηση. Yeah. Χτες, ας πούμε, βγάλανε και από τον Ευαγγελισμό και είπανε 1.016.000 ευρώ το χρόνο. Με 280 καθαρίστριες, οι οποίες αμείβονται με 2,5 εκατοστάρικα παραπάνω από αυτό που πέραν από τον εργολάβο. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή τώρα? Πώς γίνεται αυτό τώρα? Για πείτε μου. Κάποιος δεν κλέβει. Προφανώς. Δεν είναι θέμα λοιπόν. Δεν είναι μόνο θέμα τεχνοκρατισμού. Έτσι. Όχι. Γιατί οι μάνατζερ, τα μαύρα κοράκια του εξυγχρονισμού που πρωτόφερε ο Παπαδόπουλος. Έτσι. Είχαν κάνει τότε ολόκληρες ιδεολογικές φιλοσοφίες και διαδρομές, ας πούμε, ότι η εκχώρηση αυτών των δραστηριοτήτων, την αρχή την είχε κάνει ο Γέρο Μητσοτάκης, γιατί από τότε ξεκινήσανε στα νοσοκομεία, αλλά εκεί τον ντύσαν και ιδεολογικά ο εξυγχρονισμός, να πούμε, κτλ., ότι η εκχώρηση αυτών των δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα θα προσφέρει καλύτερη ποιότητα εργασίας, θα είναι πιο οικονομικό για το κράτος, θα είναι πιο... Θα είναι καλύτερη συνθήκη κτλ. Δεν αποδεικνύεται αυτό. Θεωρώ ότι εκεί πέρα έτσι, εφαρμόστηκε και απέτυχε. Εφαρμόστηκε και απέτυχε αυτό. Γι' αυτό είπα πριν ότι κλείνουμε. Ξέρετε κάτι. Είναι όταν λέμε κλείνει ο κύκλος, κλείνει ο ιστορικός κύκλος, κλείνουν και τέτοια ιδεολογήματα. Δηλαδή, ποιος θα ξαναπεί στον Ευαγγελισμό
Έτσι. Και θα τον πιστέψει ο κόσμος ότι, ξέρεις, άμα φέρουμε συνεργείο θα είναι καλύτερα και οικονομικότερα. Ποιος θα το ξαναπιστέψει όταν κάναμε πράξη το ανάποδο με αυτόν τον τρόπο? Και μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε τη μόνιμη εργασιακή σχέση. Αλλά έχουμε το attrition rule, επιτροπίες και δεν συμμαζεύεται. Μια και αναφερθήκατε στα οικονομικά, να κάνω μια ερώτηση που έχει να κάνει με το Κελπνό πριν από περίπου 2 μήνες. Αλλά το έχουμε πιάσει, αλλά μ' αρέσει βέβαια. Έχουμε πιάσει ιδεολογική συζήτηση, κύριε Μαυρωτά. Χρειάζεται και αυτό. Όχι, που ειλικρινά μ' αρέσει πάρα πολύ. Ειλικρινά μ' αρέσει πάρα πολύ. Όχι, μία και αναφέρατε τα οικονομικά μεγέθη, πριν από περίπου ένα μήνα υπογράψατε μία απόφαση μαζί με τον κύριο Χουλιαρά και τον κύριο Ξανθό, ώστε να γίνει έμιστη η θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Κελπνό. Μέχρι τώρα ήταν άμιστη και, τώρα έχει γίνει έμιστη με 3.900 και 3.200. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι για Αντιπρόεδρο μερικής απασχόλησης 2.400 ευρώ υπάρχει. Όχι, απλώς θα έχουν δηλαδή διαφορετικές αρμοδιότητες από ό,τι είχαν στο παρελθόν που ήταν άμιστοι. Ακούστε με. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Κελπνό τα προηγούμενα χρόνια δεν χρειαζόταν μισθούς, γιατί το λύναν αλλιώς το πρόβλημα. Εμείς πιάσαμε τον Ρόζενμπεργκ τη Μεγάλη Πέμπτη και τον πετάξαμε στο λάκκο με τα φίδια. Ο Ρόζενμπεργκ ο Θεόφιλος είναι ένας εξαιρετικός χειρουργός, πανεπιστημιακός, ο οποίος ζούσε αξιοπρεπώς από τον μισθό του και από τη δουλειά του. Τα χειρουργεία. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις η απληστία είναι ακούστε το πρόβλημα. Ακούστε με. Δεν είναι θέμα απληστίας. Το θέμα είναι το εξής. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Κύριε Πουλάκη, κύριε Μαυρωτά, είπατε πάρα πολύ μια σωστή παρατήρηση. Η νομική επιστήμη από την εποχή του Βέμπερ μέχρι σήμερα ένα πρόβλημα δεν μπορείς, ένα φαινόμενο δεν μπορείς να ερμηνεύσει, κύριε Υπουργέ. Το πρόβλημα της απιστίας. Ας πούμε, δεν δικαιολογείται ένας πολυεκατομμυριούχος στέλεχος μιας εταιρείας να είναι διευθυντής και να ξανακλέβει. Αυτό το είπατε σωστά, είναι ανέλεγκτο. Ξέρετε, κύριε Μαυρωτά, σας το λέω και είναι πραγματικότητα. Ο κύριος Ρόζενμπεργκ έγινε πρακτικά πλήρους απασχόλησης. Από το πρωί στο βράδυ. Πρακτικά πλήρους απασχόλησης. Δεν μπορούσε να χειρουργήσει. Να. Είχε πρόβλημα. Το καταλαβαίνω. Και το εννοώ. Έτσι. Όπως και ο κύριος Τερζίδης, ο οποίος εξασκεί όμως και κάποια άλλα καθήκοντα. Και τα λοιπά. Λοιπόν, ακούστε. Δεν μπορεί να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι... Και έχουμε φτάσει και σε κάποια όρια παραλογισμού σε κάποια πράγματα, έτσι. Έχουμε φτάσει και σε όρια παραλογισμού σε κάποια πράγματα. Λοιπόν, διότι την περίοδο που γινόταν το γλέντι της αρκούδας και ο θάνατος της μαϊμούς, έτσι, της αλεπούς και της μαϊμούς, και ο θάνατος της αλεπούς, τότε κανείς δεν αναρωτιόταν πώς αυτοί οι άνθρωποι εκεί που διαχειριζόταν αυτές τις κατοσταργίες στα εκατομμύρια, ας πούμε, τι κάνουν, πώς ζουν, είναι τέτοιο. Τώρα εδώ που τους έχουμε βάλει να καθαρίσουν ένα τοπίο και δεν μπορούν να δουλέψουν, πρέπει να ζήσουν. Ναι, γιατί και πρέπει να ζήσουν. Δεν γίνεται. Εξαρτάται. Γι' αυτό, επειδή, για να το πω πιο λαϊκά, αυτοί δεν τα πιάνουν. Αυτοί δεν τα πιάνουν και πρέπει να έχουν ένα μισθό για να ζήσουν. Και γι' αυτό τον δώσαμε. Δηλαδή, και είμαστε πολύ περήφανοι που το κάναμε. Δεν τα πιάνανε. Δηλαδή, εντάξει, μην το πάρουμε έτσι. Τώρα θα πιάσουμε πάλι μεγάλη κουβέντα. Όχι, εγώ θεωρώ ότι θα πιάσουμε πάλι μεγάλη είναι κουβέντα. Θέμα του χρόνου που. Δηλαδή, εσείς κύριε Μαυρωτά, πώς το βλέπετε, ας πούμε, ο προηγούμενος ο Μητροπολίτης Κεσαριανής να παίρνει 800 χιλιάρικα σε 3 χρόνια ως μέλος του Δουσού. Δηλαδή, πώς είναι. Μέλος του Δουσού. Και η κυρία Αντιπρόεδρος που ήταν εκεί τότε, ποια είναι. Έχω κολλήσει, παιδιά, ποια ήταν η Αντιπρόεδρος τότε. Έκανε τις εξετάσεις στο εργαστήριό της, υποτίθεται. Η κυρία Κρεμαστινού δεν χρειαζόταν σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, δεν χρειαζόταν να πάρει μισθό. Έτσι. Δεν χρειαζόταν να πάρει μισθό. Ναι, όχι, λέω η κυρία Κρεμαστινού. Χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα. Ναι, μην πιάσουμε κι άλλα τώρα, έτσι. Ναι, και ήταν άμυστη. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, έχει να κάνει περισσότερο με τον χρόνο που αφιερώνει ο καθένας, ο μισθός, και όχι με το ηθικό ότι θα τον αποτρέψει από το να βάλει το δάχτυλο στο μέλι. Και τελευταία ερώτηση που... Επειδή αναφερθήκαμε στα 23 άτομα που ουσιαστικά προσλήφθηκαν από το Κελπνό και μετά πήγανε
σύμβουλοι του Υπουργού. Αυτή είναι μια πρακτική που την κατακρίνατε προηγουμένως. Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει αυτή η πρακτική σήμερα με τη δική σας κυβέρνηση? Όχι. Αυτό που υπάρχει με τη δική μας κυβέρνηση είναι ότι έχουμε μειώσει στο μισό τους συμβούλους και τους συνεργάτες. Προσωπική μου γνώμη, κακώς το κάναμε. Ναι. Διότι έχουμε σε πάρα πολλά υπουργεία ένα εχθρικό μηχανισμό, ο οποίος σαμποτάρει πολλά πράγματα και σαφώς και χρειάζεσαι πολιτικά στελέχη δίπλα σου ως πολιτική ηγεσία, προκειμένου να υλοποιήσεις αυτή την αλλαγή του σχεδίου. Δεύτερον, αξιοποιούμε, κάποιους ανθρώπους που δουλεύουν στο δημόσιο τομέα, που δουλεύουν ήδη, έτσι, οι οποίοι μπορεί να αποσπαστούν. Προσωπικά έχω ελαχιστότατους από αυτή την ιστορία, έτσι. Οι δύο ή τρεις είναι, νομίζω. Και βέβαια, για παράδειγμα, ας πούμε, εμείς δεν παίρνουμε νοσηλεύτριες. Όχι, δηλαδή, εγώ θέλω να πω ότι έχω παραδείγματα που έχουν υπάρξει τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, να έχει προσληφθεί κάποιος σαν ειδικό σύμβουλο στην Γενική Γραμματεία κατά της διαφθοράς. Εντάξει, με σύμβαση, ξέρω εγώ, 6 μηνών, και να είναι σύμβουλος υπουργού. Όχι στην Γραμματεία κατά της διαφθοράς, αλλά σε άλλο υπουργείο. Υπάρχουν δηλαδή αυτά. Δεν είναι 23. Είναι ένας-δύο, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν. Και μπορώ να σας δώσω, δεν θέλω να το δώσω τώρα το όνομα αυτό. Απλώς. Δεν κατάλαβα τι μου λέτε. Αν προσλήφθηκε ως ειδικό σύμβουλο στη Γραμματεία Διαφθοράς, θα αμείβεται από εκεί. Προφανώς. Όχι, λέω. Αν ήταν πριν σύμβουλος υπουργού, θα αμείβονταν από εκεί. Και τους δύο μισθούς να παίρνει δεν γίνεται. Όχι, δεν λέω ότι παίρνει τους δύο. Γιατί αυτοί που πήγαν στο Κελπνό παίρναν δύο μισθούς. Τι, όχι. Όχι. Όχι, αλλά όχι, έτσι όπως το είπατε προηγουμένως, είναι όταν είναι στον Υπουργό και πήγε ειδικό σύμβουλο στο τέτοιο. Δεν το κατάλαβα. Προσλαμβάνεσαι σαν ειδικό σύμβουλο στην Γραμματεία Κατά της Διαφθοράς, δηλαδή προσλαμβάνεσαι στο Κελπνό για παράδειγμα, και πας και γίνεσαι σύμβουλος του Υπουργού. Επειδή όμως έχει συμπληρώσει τον αριθμό των συμβούλων, δεν μπορεί να σε προσλάβει ο σύμβουλο και σε παίρνει από μια άλλη υπηρεσία. Το ίδιο που γίνεται και στο Κελπνό. Είναι μόνο που προσέξτε. Ακούστε, πάλι όχι, δεν είναι αποσπασμένο και δεν σύμβαση. Κύριε Μαυρωτά, πάλι τα μπερδεύετε. Άλλο οι ειδικοί συνεργάτες και οι μετακλητοί. Και εγώ για κάποιο διάστημα χρησιμοποίησα μετακλητό που είχε πάρει ο Ανδρέας, γιατί δεν μπορούσα να πάρω άλλο εγώ. Αυτό μπορεί να γίνει. Ή το ανάποδο. Και άλλο διορίζω με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για να κάνει δουλειά στα διαμερίσματα φιλοξενίας οροθετικών ο διευθυντής του γραφείου μου, ο οποίος είναι στο γραφείο μου. Μα τι λέμε τώρα? Μα να σας πω κάτι. Τι λέμε τώρα? Άμα τον έχω πάρει με σύμβαση για να είναι πάλι όπως το λέτε, αλλά αντί να είναι στη δομή, είναι στη Γενική Γραμματεία κατά της Διαφθοράς και είναι σύμβουλος του Υπουργού, δεν είναι το ίδιο πράγμα. 34 είχε, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Γεωργιάδης τότε από ειδικού συμβούλου. Θέλω να πω ότι δεν έχουν κλείσει τελείως αυτά τα ζητήματα ακόμα και σε αυτή την κυβέρνηση. Εντάξει. Και τελευταία. Στη δεύτερη τετραετία θα τα κλείσουμε όλα, μην αγχώνεστε. Μακάρι να τα κλείσετε και να πάει μπροστά η χώρα. Τελευταία ερώτηση, επειδή τώρα κλείνουμε γενικά. Τα αποτελέσματα της Εξεταστικής Επιτροπής, όπως την έχετε παρακολουθήσει, ανταποκρίνονται έτσι η πορεία των εργασιών, των όσων έχει κάνει, στις προσδοκίες που μπορεί να είχατε για την αφενός με να αποδοθούν ευθύνες στο παρελθόν και αφετέρου το να υπάρχουν θεραπευτικά μέτρα για το μέλλον? Δηλαδή, αυτό θα φανεί στο τέλος. Στο πόρισμα. Αυτό θα φανεί στο τέλος. Εσείς έχετε πόρισμα. Κάτι να συμβουλέψετε πάνω σε αυτό? Να πάτε πιο γρήγορα. Να πάμε πιο γρήγορα. Τα ακούει ο πρόεδρος, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Τι? Και να ερευνήσουμε όλα. Ακριβώς. Είστε ο τελευταίος. Ναι, κύριε πρόεδρε. Ναι, το πάμε, όσο έλπες.